Πάμε πώς. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες για την αγωνιστικότητα που είχαν και στα 90 λεφτά. Νομίζω σταθήκαμε αρκετά καλά σε μια δύσκολη και καλή ομάδα. Πήραμε ένα βαθμό τον οποίο θα μας χρησιμεύσει στο μέλλον για να σωθούμε. Αλλά το αγωνιστικό κομμάτι νομίζω ότι έχει δύο όψεις στο παιχνίδι. Έχει την το πρώτο, ημίχρονο, είχε την υπεροχή Κοζάνη, έκανε και τον γκολ. Ήταν καλύτερη και σε λειτουργία και σαν ομάδα. Εμείς δεν αποφύγαμε τα λάθη τα οποία ήταν, μπορώ να πω, αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Κουλήσαμε πολλές φορές την μπάλα. Ούτε στο επιθετικό κομμάτι ήμασταν πολύ καλοί και στο αμυντικό ένα λάθος που κάναμε που με ένα αντίπαλο με δεξιά όπως έχει την ταχύτητα από την τετράδα στους τέσσερις μπροστά και με ένα overlap του Χεματάη και του δεύτερου μπλοκάρι της έντρα που έκανε έπιασε στον ύπνο την άμυνα δικιά μας, έγινε τον πολύ και τον αμυντικό. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε καλύτερα. Πιστεύω μας βοήθησε η κόκκινη κάρτα που έφυγε η Κοζάνη. Πήραμε το γήπεδο όλο. Πιστεύω η Κοζάνη πήγε να παίξει στην κόντρα. Σοφαρίσαμε. Δίκαια πήραμε πιστεύω τον πρώτο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε καλύτερα σαν ομάδα. Παλέψαμε σαν ομάδα. Δείξαμε ότι είμαστε σε μια ανωδική τροχιά. Και πιστεύω ότι είμαστε πρώτοι. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κοζάνης, στον Πρόεδρο της, η οποία έχει μια πολύ καλή, πολύ γρήγορη και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θα τους εύχομαι καλή συνέχεια.